Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Από Παραμυθιά παίρνω, Νικολάου. Παραμυθιά. Ναι, ο γιος μου έχει μιλήσει μαζί σας για κάτι ροδιές. Ροδιές, με τα ρόδια. Με τα ρόδια, ναι. Αυτές οι ροδιές, οι γνωστές, ναι, και. Και κάτι μου είπε ο γιος μου να σας πάρω τηλέφωνο να μου πει κάποια πράγματα. Γιατί έχω 4,5 στρέμματα και ενδιαφέρομαι να βάλω φυτέψω ροδιές. 4,5 στρέμματα. Α, χωρίς ροδιές, τι είναι τα στρέμματα τώρα, τι έχει, πουρνάρι. Όχι, τίποτα δεν έχει, είναι πολύ καθαρό. Κνούκλες έχει κάτω, τι έχει. Τι να έχει. Κνούκλες έχει κάτω. Τι είναι αυτά. Οι κνούκλες. Ναι. Χαμηλά δεντράκια, θαμνάκια, τέτοια. Όχι, όχι, τίποτα, είναι καθαρό. Απλά έχει πολύ πέτρα μέσα το χωράφι. Πέτρα, ε. Ναι. Πώς θα τη σπάσουμε. Πώς θα τη σπάσουμε. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Εσείς που είστε, τι, μου έδωσε ένα τηλέφωνο ο γιος μου και μου λέει πάρε τηλέφωνο και μίλα με τον Αποστόλη, μου λέει. Εμένα τώρα με θέλετε για συμβουλή ή για να έρθω να κάνω τη δουλειά. Και για συμβουλή και για δουλειά, αν γίνει. Πού μένετε εσείς. Εγώ έρχομαι, δεν έχω πρόβλημα, όπου κι αν είστε. Τώρα είμαι Θεσσαλονίκη. Για 4,5 στρέμματα έρχεστε τόσο μακριά. Λίγα είναι 4,5 στρέμματα. Πολλά είναι. Καλά είναι. Έρχομαι. Καλά. Και πόσο θα στοιχίσει το στρέμμα περίπου. Έτσι πως το βλέπω εγώ είναι γύρω στο 3.000 το στρέμμα. 3.000 το στρέμμα να μου στοιχίσει. Τι, εμένα θα μου στοιχίσει. Γιατί πράγμα, εδώ άρρωσμα. Θα βάλουμε ροδιές, κυρία μου. Αν πας να αγοράσεις το μπουκαλάκι με το ρόδι το χυμό, κάνει 5 ευρώ. Όχι, κοιτάξτε τώρα να σου πω. Γιατί κάπου... 5 ευρώ μια στέλια πράγμα, επειδή πάτησες εσύ τα ρόδια. Θα τα βγάλεις τα λεφτά, μην έχεις πρόβλημα. Είναι επένδυση το ρόδι. Είναι επένδυση, ε. Ναι. Επίσης μπορείτε να το πουλάτε τις πρωτοχρονιές, να το σπάνε στα σπίτια στις εισόδους. Κανηγούρι το ρόδι, κανηγούρι. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω εμένα, ο γιος σου εμένα μου είπε και άλλα πράγματα. Τι? Μου είπε ότι τα 4 στρέμματα να τα κάνουμε ρόδια. Ναι. Που είναι καλή επένδυση, το συνιστώ. Ναι. Αλλά είπε και το μισό στρέμμα να το καλύψουμε κάπως, να βάλουμε πράγματα κρυφά. Παράνομα. Α, ωραίο αυτό. Για να βγουν περισσότερα λεφτά, να βγει τη επένδυση. Εγώ γι' αυτό παίρνω πολλά λεφτά. Είναι γιατί θα κάνω και την μπαγκαμποντιά. Α, εντάξει. Μου είπε να βάλουμε χασίσια. Ωραία. Κάτι δεντρίλια λέει. Να βάλω. Εγώ να βάλω δεν έχω πρόβλημα. Θα βάλεις θερμοκήπιο όμως. Εντάξει, θα κάνουμε και τέτοια, αλλά πού θα το προωθήσουμε αυτά. Πού θα το πλάκα κάνεις, το ρόδι να αναρωτιέσαι ποιος θα το αγοράσει. Τη φούντα, πανικός. Όπου και να γυρίσεις, φούντα ζητάνε. Τελικά ο γιος μου κάνει πλάκα. Τώρα κατάλαβα ποιος είστε. Τι πλάκα καλέ. Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Ποιος είμαι. Α, Αποστόλης από την εκπομπή που κάνει. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Σου το έχω πει και θα στο ξαναπώ. Είμαι... Κι άλλες 10. Οι μεγαλύτεροι τρομοκράτες είναι οι δημοσιογράφοι. Και κάτι άλλο, το κράτος θα γεννήσει νέους τρομοκράτες. Και πιστεύω αυτή η φορά να είναι και μεγάλη σε ηλικία. Όχι μόνο τα μωρά μας. Αποστόλη! Έλα! Η ίδια είμαι! Η ίδια με ποιον? Με προηγουμένος. Ίδια με προηγουμένος, παιδί μου, πήραμε 50 προηγουμένως. Άκουσε με λίγο. Είσαι μία που είσαι ίδια με πριν που μίλησα με άλλες 50. Ναι, ναι. Θέλω να πει στο γιο μου ότι είναι μεγάλο κολόπεδο σαν τον πατέρα του. Α. Απλά το θέμα είναι ότι τον πατέρα του, όσο και μαλάκα να τον βρεις στην πορεία, μπορείς και να τον χωρίσεις. Ενώ το γιο τι να τον κάνεις. Όχι, ναι. Έγινε από σένα. Σούκατσε, σούρτηκε, κατάλαβες. Και έμεινε, σου μπαστακώθηκε το τσουγλάνι.